εποχής. Και όλα αυτά υπό την σκιά στον απόϊχο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου με δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Να πούμε ότι 120.000 στρατιώτες και αστυνομικοί έχουν επιστρατευτεί, έχουν κινητοποιηθεί σε όλη την γαλλική επικράτεια. Δεν έλειψαν ωστόσο τα επεισόδια στις παραμονές της Συνόδου στο Παρίσι. Παρά την απαγόρευση συγκεντρώσεων που έχει επιβάλει η κυβέρνηση μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Τα επεισόδια δεν έλειψαν μεταξύ των ακτιβιστών, των διαδηλωτών και της αστυνοπίας, όταν επιχείρησαν να πλησιάσουν στην πλατεία της Δημοκρατίας και να σχηματίσουν μια ανθρώπινη αλυσίδα. Έγιναν περισσότερες από 300 προσαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής αστυνομίας. Την ίδια ώρα, λίγο πριν την έναρξη της Συνόδου, ο Μπαράκ Ομπάμα μαζί με τον